Νέα σελίδα στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, υποσχέθηκε ο Τούρκος πρόεδρος από την Αθήνα. Έξι χρόνια μετά την τελευταία παρουσία του στην Ελλάδα το 2017, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε στην ελληνική πρωτεύουσα λίγο νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα άφηξης και αμέσως ξεκίνησε τις επαφές του με την Ελληνίδα πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Είναι αναγκαίο, περισσότερο ίσως από ποτέ, Ελλάδα και Τουρκία να εργαστούν από κοινού για την ενίσχυση της ευημερίας, για τη διαφύλαξη της ειρήνης. Βάζοντας τις απαραίτητες υπογραφές, θα συνεχίσουμε το δρόμο μας με πιο λογικό τρόπο. Ακολούθησε η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λίγους μήνες μετά, το Κυριάκος Γιόκ, η θέρμη χειραψία των δύο ανδρών στην είσοδο του Μεγάρου Μαξίμου, προσπάθησε να σπάσει τον πάγο. Οι δύο άνδρες υπέγραψαν κοινή διακήρυξη φιλίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία για συνεργασία και καλή γειτονία. Ελλάδα και Τουρκία, Τουρκία και Ελλάδα οφείλουν να ζουν ειρηνικά. Να διατυπώνουν τις διαφορές τους που είναι γνωστές, να τις συζητούν με ειλικρίνεια και να αναζητούν συνέχεια λύσεις. Και αν αυτές δεν γεφυρώνονται, πάντως να μην παράγουν αυτόματα εντάσεις και κρίσεις. Μεύτου σορονλαρμζη, yapıcı diyalog, iyi komşuluk ve uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak samimi temennimizdir. Όπως αναφέρεται στο κείμενο της διακήρυξης, οι δύο πλευρές αποφάσισαν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που περιλαμβάνουν μέτρα στο στρατιωτικό τομέα που θα συνέβαλαν στην εξάλληψη αδικαιολόγητων πηγών έντασης, καθώς και των κινδύνων που απορρέουν από αυτές. Τα μέρη δεσμεύονται να απέχουν από κάθε δήλωση πρωτοβουλία ή ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει ή να απαξιώσει το γράμμα και το πνεύμα αυτής της διακήρυξης ή να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της ειρήνης και τη σταθερότητα στην περιοχή τους. Τα μέρη θα προσπαθήσουν να επιλύσουν οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ τους με φιλικό τρόπο, μέσω απευθείας διαβουλεύσεων μεταξύ τους ή με άλλα μέσα αμοιβαίας επιλογής, όπως προβλέπεται στο χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Διακήρυξη που υπογράψαμε πριν από λίγο, σεβόμενη απόλυτα τα δικαιώματα που απορρέουν από την κυριαρχία κάθε χώρας, επιβεβαιώνει τη σχέση φιλίας μεταξύ μας. Καθορίζει τις αρχές και τα ορόσημα του διαλόγου μας. Η επόμενη φάση του πολιτικού διαλόγου, όταν οι συνθήκες οριμάσουν, μπορεί να είναι η προσέγγιση για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο, που σύμφωνα με την Ελλάδα συνιστά τη μόνη διαφορά που θα μπορούσε να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Με επεξίδα πάντοτε το διεθνές δίκαιο και ειδικά το δίκαιο της θάλασσας, που αποτελεί τον πιο ασφαλή πλοηγό στη διευθέτηση των διεθνών διαφορών. Συζητήσεις με τον κύριο Πρωθυπουργό, ανταλλάξαμε απόψεις και τις στάσεις μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και ζητήσαμε από τους υπουργούς εξωτερικών να το συζητήσουμε με αποφασιστικό τρόπο. Ειλικρινή μας ευχή, είναι να επιλύσουμε τα υφιστάμενα προβλήματά μας με κοινές προσπάθειες στο πλαίσιο του επικοδομητικού διαλόγου, καλής γειτονίας και διεθνούς δικαίου. Κατά τις κοινές δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου, Μητσοτάκης και Ερντογάν στάθηκαν στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας, ενώ επεσήμαναν πως τους τελευταίους μήνες οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε ένα πιο ήρεμο μονοπάτι, αν και αναφέρθηκαν και στις διαφορές των δύο χωρών. Διαφωνούμε και στο Κυπριακό. Για μας το λέω καθαρά, δεν υπάρχει άλλη λύση πέραν των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα πρέπει να επανεκκινήσει ο διάλογος από εκεί που διακόπηκε το 2017. Εμείς θέλουμε να μετατρέψουμε το Αιγαίο σε μια θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας. Ο Τούρκος πρόεδρος στις δηλώσεις του αναφέρθηκε σε τουρκική μειονότητα, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να του απαντά λίγο αργότερα, κάνοντας λόγο για μουσουλμανική μειονότητα. Τουρκ αζυνλοί και ülkemizdeki Rum αζυνλοί, beşeri ve kültürel zenginliğimizin yapı taşlarıdır. Azınlıkların huzur ve refahının artması ilişkilerimizi olumlu yönde etkileyecektir. Ο προσδιορισμός της ιδιότητας της μειονότητας ως μουσουλμανικής καθορίζεται από την ίδια την συνθήκη
της Λοζάνης. Πριν αναχωρήσει για την Άγκυρα, ο Τούρκος Πρόεδρος μετέβη στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα, όπου τον υποδέχτηκε ο Τούρκος πρέσβης, ενώ τον ανέμεναν μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας καθώς και Τούρκοι επιχειρηματίες.